Εμείς δεν θα σταθούμε τόσο σε θέματα αρτιότητας της συγκεκριμένης μελέτης. Έχουμε βαθύτερες διαφωνίες από ότι είναι ουσιαστικά τα τεχνικά ζητήματα τα οποία έχει συγκεκριμένη μελέτη. Θεωρούμε την υγεία κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Είμαστε στρατηγικά αντίθετοι με τη συγκεκριμένη επένδυση, ας την πούμε. Είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται ως στρατηγική μελέτη για να μπορεί να αποσπάσει κρατική και χρηματοδότηση, δηλαδή τα λεφτά του λαού. Είναι και επίσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού παραπέρα ανάπτυξης των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Εδώ βέβαια δεν αφορά γενικά το θέμα των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας, αλλά και το θέμα του ιατρικού τουρισμού από τον όμιλο του Ιατρικού Κέντρου. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια στρατηγική προτεραιότητα διαφόρων αστικών κέντρων που την υπερπροβάλλουν, θα έλεγα, όπως με ομιλίες, με συνέδρια, με αρθρογραφία, δήμοι, περιφέρειες, ιατρικοί, οδοντιατρικοί σύλλογοι, επιχειρηματίες υπερτονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για το θέμα του ιατρικού τουρισμού και προσπαθούν ουσιαστικά να αποσπάσουν ένα μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης πίτας του παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού με σκοπό ουσιαστικά να ενισχύσουν κι άλλο την παρουσία τους. Την ίδια ώρα στην περιοχή, όπως προαναφέρθηκε κιόλας, οι δημόσιες δομές υγείας απουσιάζουν, είτε είναι υποβαθμισμένες και υποστελεχωμένες, όπως τα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Και έτσι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν τους ιδιώτες κλινικάρχες. Τώρα, έχει μια σημασία να δούμε και ποιος έρχεται να καλύψει αυτή την έλλειψη δημόσιων υποδομών. Έρχεται το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Το ιατρικό κέντρο, το οποίο είχε το 2019 έναν κύκλο εργασιών 190 εκατομμυρίων, είχε κέρδη προφόρων 6,9 εκατομμύρια. Και την ίδια ώρα, το 2019, προέβησε 50 απολύσεις υγειονομικών στον τομέα σύντησής του στο Μαρούσι. Βλέπουμε επίσης ότι το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί με τον Όμιλο Ιατρικού Κέντρου η πρόσβαση της λαϊκής οικογένειας όσον αφορά στις υπηρεσίες, αλλά θα γίνει πιο ακριβή και πιο δυσπρόσιτη η πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες. Τώρα να πάμε και λίγο στα τεχνικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων πετάει τον μπαλάκι ουσιαστικά στο Δήμο Παιανίας. Και να σημειώσουμε ότι εδώ και χρόνια ο λαός της περιοχής διεκδικεί το αυτονόητο να έχει ένα σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή του και αυτό δεν έχει γίνει πράξη. Καταψηφίζουμε λοιπόν την αλλαγή χρήσης γης για τη δημιουργία του Ιατρικού Κέντρου και καλούμε το λαό της περιοχής να παρέμβει μαζί με τους μαζικούς φορείς, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής και για τη δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου και για την αναβάθμιση των ιατρικών κέντρων της περιοχής να ενισχυθούν και να αναβαθμιστεί συνολικά η πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα στην περιοχή. Ευχαριστώ.